Με τηλεκπαίδευση φαίνεται πως θα επιστρέψουν στα θρανία εκπαιδευτικοί και μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Ίσως χρειαστεί για λίγες μέρες μέχρι τέλος Σεπτέμβρη τηλεργασία, όπως με ενημέρωσαν από την τεχνική υπηρεσία. Στο σχολείο που βρίσκεται στην περιοχή του Πόρου εκτελούνται εκτεταμένες εργασίες, καθώς το κτίριο έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Όπως είχαν τονίσει οι γονείς και εκπαιδευτικοί, μιλώντας στην Κρήτη TV, το κτίριο έχει πλήστα όσα προβλήματα που δημιουργούν ερωτηματικά για την καταλληλότητά του. Αυτό που είναι το μέλημά μας, εμάς και η αγωνία μας, είναι να τελειώσουν οι εργασίες που έχουν αρχίσει τώρα και να κάνουν αυτό που πρέπει για να είναι ασφαλή τα παιδιά. Υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα στην εσωτερική τυχοποία, στα επιχρήσματα, όπως και στα ταβάνια. Υπάρχουν σοβάδες που φεύγουν από τα ταβάνια. Που εμείς νομίζουμε ότι ένα ατύχημα, αν δεν είναι βέβαιο, είναι πάρα πολύ πιθανό. Θεωρείτε ότι θα έπρεπε να έχουμε προχωρήσει σε παρεμβάσεις νωρίτερα από ίσως τα προηγούμενα χρόνια? Είχε γίνει ένας μακροσκοπικός έλεγχος σε όλα τα σχολεία, προληπτικά. Δεν είχαμε σεισμό τότε. Όπου διαπιστώθηκαν αστοχίες, έγινε και δεύτερος έλεγχος. Και το 12ο ήταν, αν θυμάμαι καλά, από τα σχολεία που είχε γίνει μία ενίσχυση στα θεμέλια για να έχουμε μία ασφάλεια. Στη συνέχεια προγραμματίστηκε αυτή η παρέμβαση, αλλά ξέρετε, στα παλιά σχολεία, ειδικά στα πετρόκτιστα, πάντα όταν γίνονται εργασίες ανακαίνησης, βγαίνουν και προβλήματα τα οποία ενδεχομένως δεν θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί. Την ίδια ώρα με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες και οι παρεμβάσεις και στα υπόλοιπα σχολικά κτίρια. Το Γερονιμάκιο, δηλαδή, που στεγάζει το 24 και 31, προχωράει κανονικά. Στο 6ο Δημοτικό, που έχουμε επέκταση του αύλιου χώρου, και αυτό θα είναι έτοιμο όταν πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Επίσης στις Βασιλιές φτιάχνεται το δάπεδο στο νέο οικόπεδο προκειμένου να τοποθετηθούν οι λιόμενες αίθουσες όπως είχαμε υποσχεθεί. Η Ακαδημία δουλεύουν κανονικά τα συνεργεία. Μέχρι τέλος του χρόνου υπολογίζουν να παραδώσουν τη βόρεια πτέρυγα. Επίσης στο ειδικό γυμνάσιο που μας είχαν ζητηθεί αίθουσες ήδη έχει πάει μία. Θα φτιαχτεί το δάπεδο να τοποθετηθούν άλλες δύο μέσα στον Οκτώβρη, και επίσης το 10ο Λύκειο, το 18ο Δημοτικό έχουν τοποθετηθεί οι λιόμενες όπως μας είχε ζητηθεί. Σε ό,τι αφορά την αντισεισμική θωράκιση, επίκειται ο έλεγχος προκειμένου να εντοπιστούν προβλήματα που θέτουν ένα αμφιβόλο την ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας. Αυτό θέλει μια πολύ ειδική μελέτη από ειδικούς μηχανικούς και ειδικά όργανα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από το Δήμο. Υποθέτω ότι θα ξεκινήσει σε σύντομο χρόνο, γιατί από ό,τι άκουσα το τεχνικό επιμελητήριο βοηθάει σε αυτό. Η έλλειψη σχολικής στέγης στο Ηράκλειο είναι τεράστιο ζήτημα, αφού από το Δήμο λείπουν αρκετές αίθουσες, με το μεγάλο ζητούμενο να είναι οι χρηματοδοτήσεις. Όσον αφορά το μεγάλο οικόπεδο στη θέση Κορώνη Μαγαρά, που έχει προγραμματιστεί να ανεγερθεί το ειδικό, το ΕΝΕΓΙΛ, έχει βγει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για τη μελέτη και την αποπληρωμή των ιδιοκτητών στα ποσοστά που όφιλε ακόμα ο Δήμος.